Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως γνωρίζετε, διαχειρίζεται κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ελέγχει συμβάλλει για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης είναι στην ευχάριστη θέση στην ευχάριστη θέση να εντάξει αυτά τα έργα μετά από υποδείξεις τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, να εγκαινιάζει κάποια έργα, να παραλαμβάνει κάποια έργα και κάποιες φορές όταν δημιουργούνται κάποια ζητήματα που από τις εντάξεις αυτών των έργων να είναι και στην δυσάρεστη θέση να προβαίνει στην απένταξη αυτών των έργων. Όσον αφορά τώρα για τα συγκεκριμένα έργα τα οποία απεντάχθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα έργα τελικός δικαιούχος είναι ο Δήμος Αγρεβενών. Με άλλα λόγια, ο τελικός δικαιούχος είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για την υποβολή αυτών των έργων, βέβαια σε συνεννόηση πάντα με την Περιφέρεια, αλλά και είναι υπεύθυνος και για την διαχείριση, υλοποίηση και πορεία αυτών των έργων. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα έργα εντάχθηκαν μετά από μεγάλη διάθεση που υπήρχε τόσο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης εκείνη την περίοδο και μιλάμε για τον Αύγουστο του 2013. Μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι η Διαχειριστική Αρχή, για να υποβοηθήσει την ένταξη αλλά και την υλοποίηση αυτών των έργων, μέσω της τεχνικής βοήθειας είχε προβλέψει και κάποια υποέργα για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το ΕΣΠΑ, το χρηματοδοτικό εργαλείο που ήταν σε εξέλιξη την προηγούμενη περίοδο, δεν είχε ξεκινήσει το 2013. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί και αυτό, ότι για ποιο λόγο αυτά τα έργα δεν εντάχθηκαν νωρίτερα από τον Αύγουστο του 2013. Τώρα, όσον αφορά το έργο Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα, ένα έργο που με κόστος περίπου στα 12,3 εκατομμύρια ευρώ. Η Διαχειριστική Αρχή περίμενε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες για την δημοπράτηση αυτού του έργου. Θα πρέπει να πούμε ότι η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει την υποβολή του φακέλου, ο Δήμος στέλνει το αίτημα για δημοπράτηση, προεγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή την δημοπράτηση και μετά δημοπρατεί ο Δήμος. Από την αρχή, ας πούμε, της ανάληψης των ευθυνών στην Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών, είχε γίνει επαφή με το Δήμαρχο Αγρεβενών και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν τον Οκτώβριο του 2014, όπου έγινε μια ενημέρωση για τα έργα του ΕΣΠΑ που είχαν ενταχθεί και δρομολογούνταν και άλλα ήταν σε καλύτερο ή σε χειρότερο βαθμό υλοποίησης. Έτσι λοιπόν, το 2014 έκανα μια συνάντηση με το Δήμαρχο. Μετά τον Νοέμβριο του 2014 έγινε πάλι συνάντηση στο Δημαρχείο με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αγρεβενών αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, όπου υπήρξε η πρόθεση της Περιφέρειας να βοηθήσει στην πορεία εκτέλεσης αυτού του έργου. Εννοώ το έργο Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι κάποια στιγμή είχε τεθεί και στη συζήτηση ότι
αν υπάρχει δυνατότητα να επιστραφεί ο φάκελος του έργου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερικής Ενότητας, διότι υπάρχει μεγαλύτερη στελέχωση για να προωθηθεί το έργο αυτό. Βέβαια, είχε τεθεί και στο τραπέζι, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το δρόμο Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα, να κοιτάξουμε μία εναλλακτική για να ξεκινήσει η ένταξη πάλι μιας οδοπίας, όπου θα ξεκινούσε από την περιοχή Στράντα έως την Σαμαρίνα, εφόσον δεν μπορούσε να τελεσφορήσει το θέμα με τις μελέτες του Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα, να κοιτούσαμε και μια άλλη εναλλακτική. Νοέμβριο του 2014. Το Νοέμβριο του 2014, ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια συζήτηση εκεί με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερικής Ενότητας και του Δήμου, όπου δεσμεύτηκαν ότι θα προχωρήσουν και θα ολοκληρώσουν αυτές τις μελέτες. Τον ίδιο χρόνο έγινε συνάντηση μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου, Διαχειριστικής Αρχής και Άγκο, για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτήν την μελέτη οδοποίησης. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξε επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Δήμο Γρεβενών. Ήταν μια διευρυμένη συνάντηση, όπου υπήρξε και μία δέσμευση από το Δήμο ότι μέχρι το Μάιο θα είναι έτοιμες οι μελέτες για να προχωρήσει το έργο, τουλάχιστον να γίνει ένα έργο μεταφερόμενο ή ένα έργο γέφυρα για τη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα περιθώρια ήταν πολύ στενά. Το Μάιο του 2015, παρουσία Διαχειριστικής Αρχής Περιφερειακής Ενότητας Δήμου και Τεχνικών Υπηρεσιών, ουσιαστικά ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής ενημέρωσε σχεδόν όλους μας ότι αυτό το έργο θα έχει πρόβλημα και το πιο πιθανό είναι να απενταχθεί. Δηλαδή υπήρχε από εκείνο το χρονικό διάστημα έτσι μια κακή εικόνα για την πορεία του έργου. Το 2014 νομίζω είχε σταλεί και επιστολή από την Διαχειριστική Αρχή, όπου επισήμανε τα προβλήματα πορείας υλοποίησης του έργου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μία έντονη έτσι, κινητικότητα μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος, αλλά υπήρχε και μία συνεχής αλληλογραφία μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και Δήμου Γρεβενών για την πορεία αυτού του έργου και τα προβλήματα που δημιουργούνταν όσον αφορά την πίεση του χρόνου. Και ξαναλέω ότι αν αυτό το έργο ή αυτά τα έργα είχαν ενταχθεί πριν τον Αύγουστο του 2013, που τότε ήταν πολιτική απόφαση της τότε Περιφερειακής Αρχής, ίσως τα πράγματα να ήταν σε καλύτερο δρόμο. Πρέπει να πούμε ότι δεν μπόρεσε να γίνει κάποιο, να ολοκληρωθεί κάποιο υποέργο, γιατί αυτά τα έργα είχαν και κάποια υποέργα, ώστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μπορέσουν ή το ένα ή το άλλο να αποτελέσουν έργο γέφυρα ή μεταφερόμενο έργο. Πρέπει να πούμε ότι η μελέτη Αγίας Παρασκευής Βασιλίτσας υπήρξε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το Νοέμβρη του 2012, όπου ουσιαστικά ζητούσε από την Περιφέρεια την μεταφορά της μελέτης προς τον Δήμο Γρεβενών για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε με την υπαριθμόν 322 απόφαση του 2012 τη μεταφορά αυτού του έργου
προς τον Δήμο Γρεβενών. Και το 2013, το καλοκαίρι, προς Σεπτέμβριο του 2013, υπήρξε και η οριστική παράδοση της μελέτης στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών. Τώρα, όσον αφορά για το τι γίνεται από εδώ και μπρος για αυτό το έργο. Σε συνάντηση που υπήρξε χθες με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Γρεβενών, υπήρξε συζήτηση και ώστε η Περιφέρεια να αναλάβει μια πρωτοβουλία, να δει τι μπορεί να γίνει μέσα σε ένα διάστημα 60 ημερών, 60-70 ημερών, και πώς μπορεί να βοηθήσει η Περιφέρεια για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ώστε να προκηρυχθεί το έργο στο νέο ΣΕΣ, στο ΣΕΣ. Υπάρχει η διάθεση του Περιφερειάρχη για την ένταξη αυτού του έργου στο ΣΕΣ με την προκήρυξη κάποιων έργων οδοποιίας που μπορεί να βγει. Τώρα, όσον αφορά το αστρονομικό πάρκο Όρλιακας, ένα έργο περίπου 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, εκκρεμεί, από όσο γνωρίζω μετά από ενημέρωση που είχα και από τον Δήμαρχο, εκκρεμεί το τοπικό ρημοτομικό, είχε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχε ζητηθεί να γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επέστρεψε στο Υπουργείο, ξαναπήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρξε η πρόθεση του Δήμου μέσα από κάποιους συνεργάτες του Δήμου για την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής μελέτης, ώστε να εγγυηθεί το τοπικό ρημοτομικό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο αν δεν είχε εγγυηθεί το τοπικό ρημοτομικό, διότι αν δεν έχεις την έγκριση του τοπικού ρημοτομικού, δεν μπορείς να κάνεις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε και μία στάση αναμονής από την διαχειριστική αρχή, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιληθεί το ζήτημα του τοπικού ρημοτομικού. Βέβαια, μετά, επειδή είναι σε διαβούλευση η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι μία διαδικασία που πρέπει να εγκριθεί από διάφορους, να πάρει τις εγκρίσεις από διάφορους φορείς. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αυτά θα σας τα πει καλύτερα και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω το χρονικό διάστημα που μπορούμε να ορίσουμε για την πορεία της έγκρισης του τοπικού ρημοτομικού. Βέβαια, εφόσον υπάρξει και η έγκριση του τοπικού ρημοτομικού, θα απαιτηθεί και ένα μεγάλο ποσό για τις οριστικές μελέτες και τις μελέτες εφαρμογής του αστρονομικού πάρκου Όρλιακας. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης πλέον στο ΣΕΣ των μελετών αυτών. Υπήρχε δυνατότητα στο προηγούμενο ΣΕΣ να χρηματοδοτήσει αυτές τις μελέτες στο ΕΣΠΑ, αλλά στο ΣΕΣ δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των μελετών. Έταξε δηλαδή το έργο, χάθηκε. Σας είπα ότι υπάρχει πορεία που αναμένεται η έγκριση του τοπικού ρημοτομικού, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε μαζί πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει από την πλευρά του για την ένταξη αυτού του έργου σε μέλλοντα χρόνο. Ότι υπάρχει διάθεση από την Περιφέρεια να προχωρήσει αυτό το έργο, υπάρχει διάθεση. Το έχει αναφέρει και ο Περιφερειάρχης. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα ζητήματα που θα επιληθούν, έτσι, και να υπάρξει η έγκριση του τοπικού ρημοτομικού. Γιατί αν δεν υπάρξει έγκριση τοπικού ρημοτομικού, αντιλαμβάνεστε ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν εξαρτάται, με άλλα λόγια, ούτε από την Περιφέρεια, ούτε από τον Δήμο, η συνέχιση αυτού του έργου. Εφόσον λυθεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την ανάπλαση του βόρειου τμήματος, ένα έργο περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό εντάχθηκε στις αρχές του 2013
υπήρξε μία σειρά ενστάσεων μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων. Η υπόθεση είχε πάρει την δικαστική οδό. Εκκρεμούσαν οι αποφάσεις, μάλιστα η υπόθεση της εκδίκασης των ενστάσεων μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων είχε πάει και εφετείο, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο νομίζω του 2015 να υπάρχει υποψήφιος, να υπάρχει μάλλον ανάδοχος για την συνέχιση αυτού του έργου. Το χρονικό διάστημα από το Φεβρουάριο μέχρι το τέλος του 2015 ήταν πολύ μικρό για να αναλάβει κάποιος την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτού του έργου. Είχαν γίνει επαφές και συναντήσεις με τον ανάδοχο, με τη διαχειριστική αρχή. Μάλιστα συζητήθηκε και το θέμα κατά πόσο μπορεί να γίνει με αναθεώρηση του προϋπολογισμού μία μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ώστε να γίνει κάποιο τμήμα αυτού του έργου. Ο ανάδοχος δεν θέλησε να μπει στο έργο, διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε και μία μεγάλη δέσμευση και μία επιφύλαξη κατά πόσο θα προλάβει να το ολοκληρώσει. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι τέτοιες δράσεις στο ΣΕΣ δεν είναι επιλέξιμες, οπότε πρέπει να γίνει μια αναζήτηση κατά πόσο μπορούν αυτές οι αναπλάσεις να μπουν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Leader για παράδειγμα. Τώρα όσον αφορά κάποια άλλα δύο έργα τα οποία αναφέρονται, η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόνων στο Μαύρον Όρος και η αποκατάσταση της γέφυρας Σπανού στο νομό Γρεβενών, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα για αυτά τα έργα. Τα έργα αυτά έχει αποφασιστεί ότι θα είναι μεταφερόμενα έργα στην νέα προγραμματική περίοδο, οπότε δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για αυτά τα δύο έργα. Αυτό που τουλάχιστον εμείς θα κοιτάξουμε σαν περιφερειακή αρχή, σαν περιφέρεια, είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για την συνέχιση, για την ένταξη μάλλον, του έργου Αγία Παρασκευής Βασιλίτσας, διότι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία και στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Όπως σας ξαναείπα και θέλω λίγο να το τονίσω, και δεν πρέπει να κατηγορούμε αδίκως ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Το ξαναλέω ότι ο Περιφερειάρχης είναι στην ευχάριστη θέση να εντάσσει έργα, στην ευχάριστη θέση να παραλαμβάνει έργα, αλλά πολλές φορές είναι και στην δυσάρεστη θέση να απεντάσει έργα λόγω δυσλειτουργιών, λόγω προβλημάτων που προκύπτουν στην πορεία. Το ΣΕΣ, όπως γνωρίζετε, τελείωσε, το ΕΣΠΑ, όπως γνωρίζετε, τελείωσε το 2015, άρα ήταν μία διαχειριστική κίνηση της υπογραφής για την απένταξη των έργων αυτών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, λεπτομέρειες και θέματα τα οποία προέκυψαν από την πορεία ένταξης έως της απένταξης του έργου, νομίζω ότι ο Δήμαρχος Γρεβενών είναι ο πλέον αρμόδιος να σας τα παραθέσει και να δώσει τις εξηγήσεις που θέλετε. Ναι. Τον Παλάκη στον Δήμαρχο, λοιπόν, ε. Γιώργο, είσαι έτοιμος, κύριε. Ναι. Ναι, κύριε Δήμαρχο. Θα ξεκινήσω από το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα. Να σας θυμίσω ότι με ένα δελτίο τύπου, το οποίο το έχω μπροστά μου και αν θέλετε στο τέλος θα το πάρτε, του τότε Δημάρχου κυρίου Κουψίδη, ευχαριστούσε τον τότε βουλευτή τον κύριο Κοψαχίλη
και έλεγε χαρακτηριστικά ότι υπεγράφει σήμερα Τετάρτη 14 Μαΐου του 2014 τον Υπουργό και είναι τυπική διαδικασία το νομικό σχέδιο. Αναλαμβάνω 1η Σεπτέμβρη του 2014 σαν Δήμαρχος. 20-11 του 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 283, με αριθμό αποφάσεως μάλλον, 283, έρχεται το πρακτικό συνεδρίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο απορρίπτει το ρηματομικό σχέδιο, με αποτέλεσμα, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, ούτε τυπική διαδικασία, να ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία. Έπρεπε να υποβληθούμε σε διαδικασία ΣΜΕ, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικής εκτίμησης. Άμεσα, καλέσαμε τον κύριο οικονόμου, τον καθηγητή, ο οποίος ήρθε με συνεργάτες της εταιρείας δίωξης των γραφείων. Ανατέθηκε στο συνεργάτη του κυρίου οικονόμου να εκπονήσουν τις ΣΜΕ. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015, η ΣΜΕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 του 2015 ενέκρινε με την υπαρίθμο 239, ενέκρινε την επαναϊποβολή του τοπικού ρηματομικού σχεδίου προς τους αρμόδιους. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι αυτή η ΣΜΕ θα πρέπει να περάσει από ορισμένες υπηρεσίες να έχουμε την έγκριση και ας αναφέρω ενδεικτικά από το Υπουργείο Παιδείας, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, από τη Διεύθυνση Υδάτων, από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Δίκου ΑΟΥ και Πίνδου, από τη Διεύθυνση Δύο Ποικιλότητας Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου, από τη Διεύθυνση Δασών Γρεβενών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου και τέλος από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις αυτών, απομένει μόνο η τελευταία έγκριση. Από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Δασικού Περιβάλλοντος, είναι θέμα ημερών να πάρουμε και αυτή την έγκριση. Έχει βγει στις 21 σε διαβούλευση το σχέδιο αυτό και είμαστε έτοιμοι δηλαδή να το επαναϋποβάλλουμε. Άρα, ενώ γνωρίζαμε όπως γνώριζε όλος ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι όλα είναι έτοιμα, ότι έχουν υπογραφεί, ότι έχουν κάνει, ξαφνικά δεν ήταν τίποτα έτοιμο. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία, δόθηκε, πληρώθηκε ο μελετητής η δίωψη για να τα κάνει αυτά τα πράγματα και είμαστε στο οριστικό στάδιο. Χωρίς ρηματομικό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμία άλλη μελέτη. Το γνωρίζαν οι πάντες. Στο ΕΣΠΑ, είτε λέγεται ΜΟΔ, είτε οτιδήποτε, τεχνική στήριξη, δεν μπορεί να πάρθει ούτε ένα ευρώ, επαναλαμβάνω, χωρίς ρηματομικό σχέδιο. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει νωρίς από το Συμβούλιο Επικρατείας και θα είναι θετική η απάντηση. Πού θα το εντάξετε όμως, αφού απεντάχθηκε. Ναι, πού θα το εντάξουμε, ένας Θεός ξέρει. Έχει μια ιστορία από το 10 που ενώ δεν είχαν τίποτα, είχαν δημοπαρατήσει ο τότε νομάρχης 1,5 εκατομμύριο ευρώ το τηλεσκόπιο, χωρίς να έχουμε τίποτα. Εμείς αναλάβαμε 1η Σεπτεμβρίου αυτό το έργο, 1η Σεπτεμβρίου το 2014. Και ξαφνικά, επαναλαμβάνω, 20-11 του 2014 έρχεται αρνητική εισήγηση από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και ζητούσε να γίνει ΣΜΕ. Έγινε και προχωράει. Αλλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτά τα πράγματα. Μόνο αυτές οι υπηρεσίες που σας είπα που θέλουν να γνωματεύσουν, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Και ο χρόνος διαβούλευσης. Δεν αφήσαμε το έργο ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Και λεφτά πληρώσαμε για αυτή τη μελέτη. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να περιμένουμε πρώτα το Συμβούλιο Επικρατείας. Εύχομαι να είναι θετική η απόφασή του. Και μετά να δούμε γιατί χρειάζονται ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες του Άρλικα. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Αυτή την αλήθεια έλεγα, φώναζα προεκλογικά ότι δεν υπάρχει ρηματομικό. Δυστυχώς υπάρχουν τα δελτία τύπου από τον τότε Δήμαρχο που έλεγε αυτά που σας διάβασα. Υπεγράφει συγχαρητήρια τον ένα, συγχαρητήρια τον άλλον. Συλληπιτήριά μας. Όσον αφορά το δρόμο Γρεβενά Βασιλίτσα, εδώ υπάρχει ένας φάκελος με πάρα πολλές αποφάσεις, με πού πήγαν τα λεφτά, το 1.130.000, ξέρω που πήγαν και θα σας αναφέρω αναλυτικά. Οι μελέτες με επίσημα στοιχεία, επίσημα έγγραφα των τεχνικών υπηρεσιών, είτε λέγονται περιφέρεια, είτε λέγονται δήμο, λείπουν στοιχεία, οι μελετητές είναι απλήρωτοι,
Η μελέτη αρχικά ήταν 1 εκατομμύριο χωρίς ΦΠΑ. 1 εκατομμύριο 130.000. Και ενώ σε διάφορες πάμπολες συσκέψεις σαν αντιπεριφερειάρχες, ο τότε δήμαρχος ο κύριος Κουτσίδης φώναζε δώστε μου τα 130 χιλιάρικα, αλλιώς δεν έχετε μελέτες ή δεν γίνεται να προχωρήσει το έργο, βρέθηκαν τα 130 χιλιάρικα τα οποία ουδέποτε εκταμιεύτηκαν και ξαφνικά όταν ανέλαβα πρόεδρο στην ΑΓΡΕ ανακάλυψα ότι το τιμολόγιο των 130.000 ευρώ είχε ενεχειριαστεί, ακούστε παρακαλώ την ημερομηνία, 21 Σεπτεμβρίου του 2011. Και αν θυμάστε καλά, ήσασταν παρόντες, παρουσία του κυρίου Δακή, παρουσία όλων, όταν φωνάζαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγανε φέρτε μας τα 130 χιλιάρικα. Ξέρετε που πήγαν τα 130 χιλιάρικα? Εκτός μελετητών. Από δημοσιογράφους, από υπαλλήλους, από διάφορους προμηθευτές, εκτός της μελέτης Βασιλίτσας, οπουδήποτε θελήσετε να φανταστείτε. Εντάξει. Είπατε δημοσιογράφους, πού υπάρχουν στοιχεία, τι? Περιμένετε, συνεχίζω. Mm. Ζητούσε τότε, επιπλέον των 130.000 ευρώ, άλλες 350.000 ευρώ για το συγκεκριμένο δρόμο, συν ΦΠΑ. 130 συν 350 δηλαδή, 500.000 περίπου συν ΦΠΑ, για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, που υπήρχαν όρεμες, οριμότατες, και αν υπήρχαν, ερωτώ, εντάχθηκε το έργο το 2013, όπως είπατε την Περιφερειάρχη, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφού ήταν όλα όρημα, γιατί δεν προχώρησε, γιατί δεν το δημοπράτησε? Σε μελετητές σε αυτή τη μελέτη, μετά από έρευνα που κάναμε στην ΑΓΡΕ, οφείλονται αυτή τη στιγμή 185.000 ευρώ. Οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Πού πήγαν όμως, είπατε? Οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Πήγαν, ή έχει πάει στη δικαιοσύνη, είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να αναφερθώ σε πρόσωπο. Όχι, είπατε δημοσιογράφους τώρα και... Δεν μπορώ να αναφερθώ σε πρόσωπο. Είπατε όμως, λέξη, ναι. Τι είναι στη δικαιοσύνη? Τα πήραν κάποιοι δημοσιογράφοι, και δηλαδή. Το ισχυρίζουμε. Δεν ξέρω αν πήραν 5, αν πήραν 10 ευρώ ή 20. Φαίνονται ονόματα τους. Φαίνεται. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φαίνονται και πάρα πολλοί άλλοι. Από το 1 εκατομμύριο θα πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος. Δεν πήγαν ούτε 500.000 εμελητές. Πληρώθηκαν υπάλληλοι. Πληρώθηκαν, επαναλαμβάνω, υπάλληλοι. Εάν είχαν πληρωθεί οι μελητές, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Να μην μας επιτρέπουν να κάνουμε χρήση των μελετών, επικαλούμενοι πνευματικά δικαιώματα. Τους κάλεσα κατ' επανάληψη, σε αυτούς που οφείλει η ΑΓΡΕ δηλαδή, να μας αφήσουν, να μας δώσουν το δικαίωμα να κάνουμε χρήση των μελετών. Οι μισοί δέχτηκαν, δύο εξ αυτών δεν δέχονται εάν δεν πληρωθούν. Άρα αυτή τη στιγμή ο δρόμος Γρεβενά Βασιλίτσα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, γιατί ακόμα και τα 130 χιλιάρικα έχουν πάρθει από το Σεπτέμβριο. Έχουμε χορτάσει το ψέμα. Έχουμε χορτάσει το ψέμα. Έλεγα και προεκλογικά και σαν την Περιφερειάρχη θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Στο δημοτικό θυμόσαστε όλοι σας που έγινε το 2013, αν θυμάμαι καλά. Το 2013 έπρεπε να γίνει, το δημοτικό Φλεβάρισα, πού ήταν. Μας λέγατε για τα 130 χιλιάρικα, αν δεν τους δώσουμε, υπάρχουν και επίσημα έγγραφα. Όπου αναφέρεται ότι αν δεν μας δώσετε τα λεφτά, τα 500 συν ΦΠΑ, τα 130 και, δεν σας δίνουμε τις μελέτες. Το CD, το περιβόητο CD. Ποιες μελέτες όμως, το περιβόητο CD. Ναι, ναι. Και ό,τι θαύματος τότε είχαν κάνει και αγωγή, με πλαστές υπογραφές παρακαλώ, η ΑΓΡΕ για δυσφήμιση της εταιρείας. Τώρα για ποια εταιρεία μιλάμε? Μια εταιρεία που χρωστάει σε δικαστικές αποφάσεις πάνω από 700.000. Γίνεται μια προσπάθεια να βρούμε εθελοντές να μπουν μέσα και να συμπληρώσουν δωρεάν τις μελέτες. Η μοναδική λύση για να πεμπλακεί αυτό το έργο είναι να μας βοηθήσουν συντοπίτες μας, ειδικοί μηχανικοί τοπογράφοι, όπως λέγονται, και διάφοροι άλλοι για να πεμπλακεί αυτό το έργο. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, υπάρχει κίνδυνος δίπλο πληρωμών των μελετών. Δεν είναι τόσο το ποσό δηλαδή, να βρούμε, να πληρώσουμε τα 185 χιλιάρικα, να βρούμε από κάπου ή η περιφέρεια να μας βοηθήσει. Το πρόβλημα είναι και νομικό. Θα φανούν διπλοπληρωμές. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι διατεθειμένος να γίνω μέρος του προβλήματος. Η υπόθεση έχει εδώ και αρκετό καιρό στον εισαγγελέα, ελέγχεται και από το ΣΔΟΕ νομίζω. Και η μοναδική λύση τουλάχιστον που βλέπω εγώ και ζήτησε για τον κύριο Περιφερειάρχη να μας δώσει λίγο χρόνο, ορισμένοι
συμπατριώτες μας είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μας κάνουν ορισμένες μελέτες, να συμπληρώσουμε το φάκελο, και ας ελπίσουμε ότι και η περιφέρεια θα βοηθήσει με τους δικούς τους μηχανικούς να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το φάκελο για να βγει αυτό το έργο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για να βγει. Γιατί εμπλέκεται και η δικαιοσύνη, λεφτά έχουν πάρθει, δεν υπάρχουν μέσα λεφτά στον πολιτικό. Άδειο την κατάσταση εδώ πέρα, επαναλαμβάνω ότι η μισθοδοσία όλη της Αγγρέ πήγε, τουλάχιστον φαίνεται από επίσημα στοιχεία, όλοι όσοι δουλεύαν εκεί πέρα πληρώθηκαν από αυτή τη μελέτη και οι μελετές μείναν απλήρωτοι και είμαστε μια χαρά. Για το αστρονομικό σας ανέφερα, για τα δύο έργα ανέφερε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, το Βόρειο και το Νότιο Τμήμα. Υπήρξε επίσημη εισήγηση τότε προς τον κύριο Κουπτσίδη εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής και εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και υπάρχουν επίσημα έγγραφα, να μην προχωρήσει να ξαναδημοπρατήσει το έργο, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις ενστάσεις. Δεν την αποδέχτηκε. Εγγυήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και υπάρχουν πρακτικά ότι το Σεπτέμβριο του 2014 θα είχε ανάδοχο μέσα το έργο, και φτάσαμε τον Ιούλιο μετά από εφετία κτλ. Να μπει ανάδοχος. Το γνώριζε. Επίσημα η Διαχειριστική Αρχή του είχε πει να ξαναδημοπρατηθεί το έργο. Δεν το κατηγορώ σε αυτό το ζήτημα, γιατί μπορεί να ήταν και μια λάθος εκτίμηση. Απλώς λέω την αλήθεια τι έγινε. Επιχείρησε να το πάει κατευθείαν, με αποτέλεσμα το έργο αυτό να χαθεί. Να χαθεί δηλαδή, έχει ώριμες μελέτες και το Βόρειο και το Νότιο Τμήμα. Θα προσπαθήσουμε, αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή και μέσω Λίντερ και μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, αυτές οι αναπλάσεις. Η γέφυρα του Σπάνου δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι άλλο, κάποιο άλλο έργο από αυτά που το αστρονομικό είπαμε. Τη Βασιλίτσα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς. Το Μαυρονό, δεν υπάρχει ούτε και το Μαυρονό σε εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στο Μαυρονό πρόβλημα. Έχει παίξει κάποιο ρόλο η σημερινή σας ανακοίνωση για ανάληψη καθηκών των αντιδημάρχων τεχνικών έργων? Ορίστε. Σήμερα έχετε τοποθετήσει αντιδήμαρχο στα τεχνικά έργα. Υπάρχει κάποιος σχετισμός με την εξέλιξη αυτή? Όχι, δεν υπάρχει κανένας σχετισμός όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, λοιπόν. Σας είπα και ο Ορλιακάς, μακάρι να βγει το έργο γρήγορα από το Συμβούλιο Επικρατείας και να προσπαθήσουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ένα ρημοτομικό Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να κάνει από ορισμένες μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια. Δεν θα μπορούσε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα μπορούσε το προηγούμενο διάστημα να ξεκινήσει έστω ο δρόμος για εκεί μέχρι να περιμένει το ρημοτομικό? Ο δρόμος, ποιος δρόμος? Για το στεροσκοπείο. Ναι, φανταστείτε όμως, περιμένετε. Φανταστείτε να απορριφθεί το ρημοτομικό από το Συμβούλιο Επικρατείας και εμείς θα πάμε να κάνουμε δρόμο. Φανταστείτε. Να πάμε να φτιάξουμε το δρόμο και να απορριφθεί το ρημοτομικό. Άρα δεν μπορεί να γίνει το έργο. Άμα απορριφθεί ξανά το ρημοτομικό, που απεύχομαι να γίνει αυτό το πράγμα, τι θα κάνουμε, θα μείνουμε το δρόμο εκεί πάνω στο. Θα ήταν όμως έργο γέφυρα μετά, θα ήταν δεμένο με το νέο ΣΕΣ. Χωρίς ρημοτομικό, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να κουνηθούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Δηλαδή, εσείς κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι αυτούς τους μήνες, τους 16 μήνες που διοικείτε το Δήμο, κάνατε ό,τι έπρεπε να κάνετε? Δηλαδή, δεν έχετε ευθύνη καθόλου εσείς? Ας το κρίνει ο κόσμος. Είναι 16 μήνες όμως, δεν είναι. 16 μήνες. Ναι. Σας ανέφερα όμως για το αστρονομικό. Και δεν θέλω να επαναλάβω πάλι τι πρόβλημα υπήρξε. Είναι 16 μήνες όντως. Πήγατε σε καμιά υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρετε έγκριση πόσο καιρό θέλετε? Εσείς κάνατε δηλαδή αυτό που μπορούσατε να κάνετε? Σας ανέφερα με ημερομηνίες και τι ακριβώς, από ποιες υπηρεσίες έπρεπε να πάρθουν όλες αυτές οι εγκρίσεις, να πάει σε διαβούλευση. Έχει ορισμένα βήματα τα οποία είναι γραφειοκρατικά. Δεν εξαρτάται από εμάς. Για το δρόμο υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι νομικό κυρίως για το δρόμο. Είναι τόσο χρηματικό. Προσπαθήσαμε να βρούμε διάφορες λύσεις. Πλην όμως κοντάφτουν πάνω σε νομικά προβλήματα. Αλλού φαίνεται διπλοπληρωμή. Μακάρι να ήταν ξεκάθαρα εντελώς
και να προσπαθούσαμε και η περιφέρεια θα μπορούσε να μας δώσει τα 185 περίφημα αυτά χιλιάρικα, να πάμε να πληρώσουμε τους μελετητές και να μην μιλάμε. Ήδη να είχε μπει ο ανάδοχος μέσα και να εκτελείται το έργο. Ποιος έχει ευθύνη τώρα για την απένταξη αυτών των έργων? Δεν είναι, μην το παίρνετε έτσι που ακούτε απένταξη, απένταξη. Μπορούμε να τα βάλουμε αφού φύγαν αυτά από το ΕΣΠΑ. Δεν φύγαν αυτά για τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούν να επανέλθουν όμως άνετα, ανοίγοντας το μέτρο. Μακάρι σε 60-70 μέρες να βρούμε κάποια λύση με εθελοντές να μας κάνουν δωρεά τις μελέτες. Και δεν υπάρχει, ανοίγει το μέτρο, μπορεί να τα ανοίξει η περιφέρεια διαχειριστική το μέτρο και να ενταχθεί το έργο. Μάλιστα. Απλώς καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι στον Όρλεκα τώρα, χωρίς ρηματονικό, δεν μπορεί να κρατήσει το έργο. Και τότε εντάχθηκαν, χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Εντάξει. Και είπατε το παράδειγμα πριν ότι κάποιοι πληρώθηκαν που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Πήγαν τα χρήματα αλλού, εκεί που έπρεπε να πάνε δεν πήγανε. Αυτό είπατε. Αυτό λέω, ναι. Ότι πήγαν αλλού τα χρήματα που δεν έπρεπε να πάνε. Το επαναλαμβάνω, δεν έπρεπε να πάνε σε καμία περίπτωση. Έπρεπε να πληρωθούν οι μελετητές για να έχουμε και το κεφάλι μας. Τώρα, ούτε λεφτά έχουμε και τους μελετητές απλήρωτους. Και των μελετητών, δύο δεν δέχονται με τίποτε αν δεν πάρουν τα λεφτά τους. Τους καλέσαμε 10 φορές στο γραφείο. Και τηλεφωνικές επικοινωνίες και διαζώσεις. Και στη Θεσσαλονίκη και τους βρήκα τους δύο. Με την μετακατάσταση σεισμοπλήκτων και σηματράκου, τι γίνεται πάνω στα πατώματα, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Βλέπουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι εργασίες από την εταιρεία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο. Τι γίνεται? Έχει ολοκληρωθεί σαν έργο το ΕΣΠΑ αυτό που είχαμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε μέχρι το 2015. Έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προέβλεπε η πρόταση υποβολής στα πατώματα. Τώρα έχει συγκροτηθεί μία επιτροπή η οποία ετοιμάζει την διαδικασία για το πώς θα γίνει η κατανομή αυτών των τεμαχίων. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την στιγμή που είχε ξεκινήσει αυτό το έργο, ανακύπτουν κάποιες δυσκολίες που δεν χρειάζεται τώρα να τις αναφέρουμε. Ωστόσο, θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα γνωρίζουμε ακριβώς το πώς θα ενεργήσουμε ώστε να λυθεί και αυτό το ζήτημα με τα πατώματα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν κάποια έργα, δημόσια έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο Leader που έχουν προχωρήσει και υπάρχουν και κάποια τα οποία έχουν σταματήσει. Έχουν φύγει και αυτά τελείως από το Leader, δημόσια έργα ενταγμένα στο Leader. Ορισμένα έργα του Leader τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου, που δεν δημοπρατήθηκαν δηλαδή και είχαν απορρόφηση 0, έχουν απενταχθεί και περιμένουμε στο νέο Leader να ενταχθούν. Έχουμε 2-3 τέτοια. Ορισμένα τα οποία είχαν απορρόφηση έστω και 20% προχωράν κανονικά και είναι καταλυτική ημερομηνία περαίωσης αυτών των έργων 31 Ιανουαρίου του 2016. Και για το Leader, το νέο Leader, ποιος θα το τρέξει η ΑΝΓΡΕ που έχει αποδυναμωθεί, που βλέπουμε ότι έχει αποδυναμωθεί πλέον από στελέχη? Ήδη θα το τρέξει, μέσω ΑΝΓΡΕ θα το τρέξουμε και το νέο Leader, πλην όμως υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά με το νέο Leader. Όχι πάλι τη ΑΝΓΡΕ αυτή τη στιγμή. Μέσω ΑΝΓΡΕ θα πάει όμως και το νέο Leader. Μάλιστα. Το γεγονός ότι πλέον η πόλη των Αγρεβενών, το αστικό συγκρότημα των Αγρεβενών, είναι επιλέξιμο για δράση Leader, είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, αλλά από την άλλη αποτελεί και ένα στοίχημα για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος Leader. Πρέπει να πούμε ότι σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επειδή ξεπερνούμε τους 150.000 σε πληθυσμό, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοινωνική πρωτοβουλία όσο το δυνατόν καλύτερα, νομίζω ότι πρέπει να υποβληθούν δύο προτάσεις σε επίπεδο περιφέρειας, όπου σε συνεργασία με τις αναπτυξιακές της Δυτικής Μακεδονίας να καθοριστεί και η περιοχή παρέμβασης. Πριν από την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε
η δυνατότητα που υπήρχε για την διαβούλευση. Ετοιμάζεται η διαβούλευση της προκήρυξης για τον νέο leader, για τις ομάδες τοπικής δράσης. Στο επόμενο θα γίνει η συλλογή των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τους φορείς. Μετά την αξιολόγηση αυτών των προτάσεων θα γίνει η προκήρυξη για τις ομάδες τοπικής δράσης. Οι ομάδες τοπικής δράσης θα πρέπει να καταθέσουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα όπου θα ορίζουν και τις περιοχές παρέμβασης. Και ξαναλέω ότι θα πρέπει όλες οι αναπτυξιακές, οι ομάδες τοπικής δράσης να συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να διεκδικήσουμε το όσο δυνατόν μεγαλύτερο προϋπολογισμό από αυτή την κοινωνική πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αν καταληφθούν δύο προτάσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, τώρα θα καθοριστεί η συνεργασία που θα έχουν οι ομάδες τοπικής δράσης, υπάρχει η δυνατότητα να λάβουμε περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μέγιστο που μπορεί να λάβει η Δυτική Μακεδονία. Αν βέβαια κατατεθεί ανά ομάδα τοπικής δράσης χωριστά, το ποσό αυτό μειώνεται κατά πολύ. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις στο Δέλτα Σίγμα της ΑΝΚΟ, όπου είμαι μέλος της διοίκησης. Η άποψή μου βέβαια είναι το νέο leader, επειδή θα ελέγχεται και από την περιφέρεια, έχει περάσει στις περιφέρειες, είναι σε αυτό το ποσοστό του ΠΑΑ, το 37%, να έχει ένα περιφερειακό χαρακτήρα, μια περιφερειακή διάσταση και μια περιφερειακή διαχείριση. Νομίζω ότι όλες οι ΙΟΤΟΔΟ είναι σε αυτή την κατεύθυνση της συζήτησης. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες επαφές από τον πρόεδρο της ΑΝΚΟ, τον κύριο Καρυπίδη. Υπάρχει μια πορεία συζητήσεων και διαβουλεύσεων και θεωρώ ότι όλοι μαζί θα συνεργαστούμε για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε από την κοινωνική πρωτοβουλία Leader. Σε επίπεδο χώρας το ποσό είναι περίπου στα 400, πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό, όπως σας λέω, των 40 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για την περιοχή μας. Και βέβαια αυτό που αλλάζει είναι αυτό που ενδιαφέρει τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι τα μέτρα του δημοσίου χαρακτήρα, που πλέον έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτό στο 35%, δηλαδή ποσά πάνω από γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε δημόσιες επενδύσεις, σε δημόσια έργα. Θα ήθελα τέλος να σας αναφέρω ότι πριν από μια εβδομάδα υποβλήθηκε πρόταση προς τη Διαχειριστική Αρχή, προς την Περιφέρεια, του έργου αλλαγής των εξωτερικών αγωγών ίδρυυσης ύψους 9.300.000 ευρώ. Είμαστε πανέτοιμοι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει πολύ θετική εξέλιξη και πάρα πολύ γρήγορα αυτό το έργο, για να μην αναφέρουμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε για κάτι θετικό. Οι μελέτες είναι οριμότατες, θα υπάρχει τηλέλεγχος, θα αναφερθούμε αναλυτικά, πιστεύω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με την περιφέρεια πάντα. Ελπίζουμε ότι θα έχει θετική εξέλιξη αυτό το έργο. Εκτός από το έργο που ανέφερε προηγουμένως ο Δήμαρχος για την μελέτη, για την αντικατάσταση του δικτύου, του εξωτερικού δικτύου, που είναι ένα έργο μεγάλο και ευχόμαστε όλοι μαζί να έχει ένα γενναίο ποσοστό έκπτωσης για να μπορέσουν να μπουν και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας μέσα σε αυτό το έργο, διότι το πρόβλημα της ίδρυυσης ακόμη και σήμερα δυστυχώς υπάρχει σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν και κάποια άλλα έργα σε άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια που πρέπει να σας ενημερώσω είναι μια προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με τους δύο δήμους
των Γρεβενών, με το Δήμο Γρεβενών και το Δήμο Δεσκάτης, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών, των εκπαιδευτερίων, των δημοτικών και των γυμνασίων και των λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουν γίνει οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Θα γίνει μια συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπάρχει δυνατότητα για την δημόσια εκπαίδευση να κάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης από αντικαταστάσεις κουφωμάτων, θερμοπροσώψης, μηχανολογικού εξοπλισμού και ούτω καθεξής. Εκτιμούμε ότι θα υποβληθούν περί τα 25 σχολεία σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και θα θέλαμε να διεκδικήσουμε ένα ποσό της τάξης των 3,5 με 4 εκατομμυρίων ευρώ από το ΣΕΣ. Η προγραμματική ετοιμάζεται και θα σταλεί και στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο προσέγγιση.